καλό που θα ζητήσουμε να φύγει από το γύρο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προείπα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Για να την εφαρμόσουμε πρέπει να δώσουμε ή να έχουμε και καταρχάς ο Δήμος πρέπει να έχει κυρία σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγινε γραφείο αθλητισμού και σιγά σιγά θα μαζέψουμε όπου και ξεκινάμε από όπου υπάρχει ανάγκη τα κυρία σε όλους τους αθλητικούς χώρους, στα γήπεδα, στα κέντρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό γιατί υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση όπως είπατε από συλλόγους, από ανθρώπους που δεν θέλουν να αποδεχθούν την ιδιοκτησία του Δήμου. Τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ δεν ήθελα να φτάσω εγώ, δηλαδή να αναγκαστώ εγώ με τη δαρά και παρουσία της αστυνομίας, διότι έχουν υπάρξει απειλές στο προσωπικό μου να αλλάξουμε τις κυβερνήσεις. Έχω κάνει έγγραφο εδώ και, 20 μέρες στη δίκη του Παναγενικού, την οποία το αγνοεί, να μου φέρουν τα παιδιά έτσι ώστε να πάρω σε αντικείμενο. Ποτέ δεν ανταποκρίθηκαν και αφού είδαν ότι έσφιξε λίγο το ζωνάρι, μου είπαν ότι δεν έχουν κλειδιά, γιατί τα κλειδιά τα έχει ο κ. Μιχαλόπουλος. Είναι αυτός ο κύριος ο οποίος είπε. Ζήτησα με ποια ιδιότητα ο κ. Μιχαλόπουλος καλάει τα κλειδιά και κάνουν ότι δεν τον ξέρουν. Είναι ένα γελάμα έτσι. 30 χρόνια ο κ. Μιχαλός προσφέρει στο Πανεπιστημιακό, αφιλοκερδός, νομίζω, και τώρα ξαφνικά κάνουν ότι δεν τον ξέρουν. Δεν είναι μόνο ότι δεν δίνανε τα κλειδιά, είναι ότι μέσα έχουν και 4-5 αδέσποτα. Ο κ. Μιχαλόπουλος έχει 4-5 αδέσποτα ζώα, τα οποία στον εκνευρισμένο πάνω δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και ξέρω πολύ καλά ότι οι 4-5 αδέσποτα είναι ο αγαπημένο του κ. Μιχαλόπουλος και στον χώρο αυτό είναι πέντε ζώα. Οτιδήποτε συμβεί από τα αδέσποτα ζώα σε πολύ και καταλαβαίνετε ότι είναι... εμείς είμαστε υπόλογοι. Τα γνωρίζουμε, δεν είναι ένα αδέσποτο στον δρόμο που. Δεν μπορεί να το ελέγξει, τα γνωρίζουμε ότι είναι εδώ. Άρα πρέπει να φύγουν. Κάποτε πρέπει να φύγουν τα δέσποτα από εδώ. Υπάρχουν φασαρίες που γίνονται στο κήπεδο από τον κύριο Μιχαλόπουλο. Παραδείγματο χάρη, προχθές ήρθαν, δεν ξέρω αν έχει γνώση, ήρθαν να παίξουν ένα φιλικό αγώνα και έβριζε τους γονείς και τους παίχτες της άλλης ομάδας. Αυτό έχει συμβεί κατά επανάληψη. Εγώ προσπάθησα, ζήτησα να έρθει στο γραφείο του κύριου Μιχαλόπουλου με τον πρόεδρο του Παναγαλού. Αυτά τα λέω γιατί το σωματείο είναι ιστορικό και θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μου έτσι όπως συμβαίνει. Γιατί τα προβλήματα λέει διαφορετικά στην πόλη. Έτσι. Ζήτησα από τον πρόεδρο να φέρει τον κύριο Μιχαλόπουλο να συζητήσουμε στο γραφείο. Δεν κατέστη δυνατό διότι μου απάντησαν μετά από μέρες ότι δεν θέλει να έρθει. Τον πήρα εγώ προσωπικά τηλέφωνο τον κύριο Μιχαλόπουλο και μου απάντησε ποιο είμαι εγώ να μιλάω μαζί του. Δεν συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Θα αλλάξουν όλα τα κλειδιά όπως έχει υποχρέωση ο Δήμος. Θα δοθούν με πρωτόκολλο κλειδιά σε όλες τις ομάδες τους προεδρούς, τα οποία θα παραδίδουν όταν θα τελειώνει η αθλητική σεζόν και θα συζητήσουμε, θα τους καλέσω όλους να συζητήσουμε με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουμε το γήπεδο. Κάτι άλλο δεν έχω να σα πω. Ο συγκεκριμένος κύριος θα φύγει σήμερα, θα αφήσει το τροχόσπιτο του, εδώ την οικία του που μένει. Ή δεν θα φύγει, πώς θα γίνει. Θα ζητήσω από τη διαθέσιμη αστυνομία εδώ, θα ζητήσω από την εξουσία. Δεν μπορώ να συζητήσω άλλο μαζί του. Αν θέλουν, ας έρθουν, ας τον πάρουν υπάλληλο, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δυνατότητα να τον πάρω υπάλληλο. Εγώ το μόνο που στενοχωριέμαι, ηθικά γιατί το έχω κάνει και το Παναγαλλικό, είναι ότι δεν τον αναγνωρίζουν μετά από προσφορά 30 ετών, κάνουν ότι δεν τον ξέρουν. Καταλαβαίνετε γιατί, διότι αν γίνει έξωση, προφανώς θα διεκδικήσει δικαιώματα. Είναι εδώ τώρα. Τέλος πάντων, ο σκοπός εμάς πάντως δεν είναι, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι εκδικητικός. Ο σκοπός είναι ότι πρέπει να έχει κλειδιά ο Δήμος κάθε για πάντα σε όλους τους αθλητικούς χώρους και με πρωτόκολλο να παίρνουν οι πρόεδροι. Αυτό θα γίνει και στο στάδιο, θα γίνει και σε όλα τα αθλητικά κέντρα και σε όλα τα γήπεδα. Οι πρόεδροι θα παίρνουν κλειδιά σε κάθε σεζόν αυτοί που θα χρησιμοποιούν γιατί φέτος μπορεί κάποιες ομάδες που θα παίξουν εδώ. Βέβαια, ο Παναγαλλικός πήρε την απόφαση, θα παίζει για πάντα εδώ, δεν το συζητάω αυτό. Φέτος μπορεί να παίζει μια ομάδα που πρέπει να παίζει άλλη. Άρα ο πρόεδρος θα πρέπει να παραδίδει τα κλειδιά πάλι στο γραφείο αθλητισμού. Δηλαδή το νοικοκύρεμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μερικοί το λένε τιμωρία.
έτσι έχουν τα πράγματα και θα εφαρμόσουν την απόφαση του κοινωνικού σύμβουλου.